Από αύριο 4.500 κόσμος δεν θα έχει την περίθαψη εκεί που κατοικεί. Θα υποχρεώνεται ή να έρχεται στα νοσοκομεία ή να πληρώνει από την τσέπη αυτά τα λεφτά που δεν έχει σε ιδιώτη γιατρό. Καταλαβαίνει κανένας ότι τι δραματικές συνθήκες θα δημιουργηθούν και στην Ήπετρο που έχουμε εκεί να κάνουμε με ανθρώπους και πολλές φορές γέροντες, ανθρώπους που δεν μπορούν να μετακινηθούν, αλλά και βεβαίως θα είναι μια σοβαρή απώλεια από το σύστημα υγείας που όλα αυτά τα χρόνια πρόσφερε και βεβαίως όλα αυτά τα χρόνια η κυβέρνηση κρατάει ομίλους στους εργαζόμενους. Θέλουμε να μονιμοποιηθούν, να προκηρυκτούν και άλλες θέσεις εργασίας, να δημιουργηθούν και άλλες κινητές δημόσιες μονάδες υγείας και για σε αυτό το κομμάτι. Ούτε γραφειοκρατικό είναι το πρόβλημα, όπως η διοίκηση και η κυβέρνηση λέει, αλλά είναι βαθιά πολιτικό και οικονομικό. Την ίδια ώρα που δεν πληρώνονται οι εργαζόμενοι, δεν ενισχύονται οι κινητές μονάδες, οι δημόσιες, δεν ενισχύεται το δημόσιο σύστημα υγείας, βρίσκουν χρήματα για να προπαγανδίσουν τα ιδιωτικά απογευματινά χειρουργεία, βρίσκουν χρήματα για να δώσουν χιλιάδες ευρώ σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, βρίσκουν χρήματα να πρημοδοτήσουν τον ιδιωτικό τομέα. Εμείς λέμε κάτω τα χέρια από τους ψυχικά πάσχοντες, κάτω τα χέρια από την ψυχική υγεία. Το νομοσχέδιο αυτό που πέρασε πριν από λίγο ουσιαστικά θα βάλει τα φόπλακα στο δικαίωμα οι άνθρωποι να έχουν δημόσιες δωρεάν δομές και αυτός ο ανθρώπινος πόνος μπαίνει στη μέγενη της ιδιωτικής υγείας και του ό,τι κινείται πωλείται. Εμείς μαζί με τους ασθενείς μας θα δώσουμε τον αγώνα για να έχουμε ένα αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας και καλούμε όλους τους κριτικούς στις 6 του Νοέμβρη να πλημμυρίσει η πλατεία Ελευθερίας από χιλιάδες εργαζόμενους συνταξιούχους που θα λένε κάτω τα χέρια από τη δημόσια υγεία, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τα προνοιακά ιδρύματα, τα πλήρωσε ο λαός, δεν τα παζαρεύουμε για χάρη κανενός.